μας ακριβώς στην απογοήτευση. Αυτή η απογοήτευση κατάφερε να αποστασιοποιήσει, να θέσει σε απεργία ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας και έτσι στη μη συμμετοχή κατά συνέπεια στην εποχή. Το έχουμε δει αυτό στη διαφορά των ψηφοφόρων από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 μέχρι τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Κανείς δεν περιμένει το καλύτερο και βέβαια όχι προετοιμάται για το χειρότερο, αυτό είπε και ο υπουργός. Τα δύσκολα περάσανε, τα χειρότερα έχουν, χωρίς να προκυνήσει. Με την πολιτική μας αυτή πρωτοβουλία, χωρίς να έχουμε οργή βέβαια και χωρίς τιμό για αυτά που συμβαίνουν, προσπαθούμε να αντιδράσουμε στη μιζέρια και να μην είμαστε αυτοί οι θεατές των δικαιωμένων. Απευθύνουμε ανοιχτή αλλά και συνειδητή πρόσκληση σε όλους. Σε όλους όσοι θέλουν και όσοι μπορούν να συμφωνήσουν ακριβώς στις αρχές και στην πολιτική μας ατζέντα. Μια πολιτική ατζέντα που μακάρι να την πλαισιώσουν, να την αυξήσουν, να την ενδυναμώσουν με καινούργιες ιδέες, με καινούργιες προτάσεις, όπως ο κάθε ένας και κάθε μια που θα θελήσουν να συμπεριφερθούν μαζί μας. Στόχος μας σε αυτή τη φάση είναι να δραστηριοποιήσουμε τους πολίτες μας. Να τους κάνουμε πολιτικά κοινωνούς. Αυτούς που μοχθούν, αυτούς που παράγουν, αλλά και τους άνεργους, οι οποίοι όμως μοιάζουν για αυτή τη χώρα. Απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες, οι οποίοι απαιδεύουν να τους κάνουν τις δημοκρατίες. Χωρίς να μας ενδιαφέρει το πολιτικό τους παρελθόν. Τους θέλουμε συμμέτοχους και συνδιαμορφωτές των πολιτικών μας στην τομέα, με καινούργιες φρέσκες ιδέες, με προτάσεις πρωτοποριακές και τελειοποιήσεις. Η πολιτική αυτή προσπάθεια που σήμερα βλέπετε ανήκει σε όλους. Δεν έχει πάτρονες, δεν έχει ιδιοκτήτες. Αποσκοπούμε να αναπτύξουμε ένα νέο μοντέλο πολιτικής, κλιμακούμενο, δημοκρατικό, απολύτως ανοιχτό στη συμμετοχή για όποιον και όποιος συμφωνεί και βέβαια ανοιχτό προς κάθε προοπτική. Επειδή πιστεύουμε στην αποκέντρωση, σε πρώτη φάση θα ξεκινήσουμε από τις 13 καλλιτεχνικές περιφέρειες, δημιουργώντας ακριβώς εκεί ομάδες εργασίας και στη συνέχεια θα επιταθούμε στις περιφέρειες και στους Δήμους. Τις συλλογικότητες αυτές των πολιτών θα πλαισιώσουν άνθρωποι της εργασίας, των επιστημών, της δημιουργίας, των τεχνών και της διανόησης. Θα επισημαίνουν προβλήματα, θα επεξεργάζονται λύσεις και τρόπους ανάπτυξης και βέβαια θα κάνουν υλοποιήσεις προτάσεις. Αποβλέπουμε δηλαδή σε ένα τοπικό αναπτυξιακό κίνημα. Σε τις έργες προοδευτικής ανάπτυξης που θα γεννήσουν ακριβώς τη νέα νοοτροπία. Στην προσπάθειά μας αυτή, κύριο μήνυμά μας είναι διαφάνεια. Διάρκεια και διαφάνεια παντού. Όχι μόνο τα οικονομικά, αλλά παντού. Όσοι προσχωρήσουν στην πολιτική μας αυτή πρωτοβουλία, και έχουν διατελέσει βουλευτές, υπουργοί ή υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, από την πρώτη στιγμή θα αναπτύσσουν το διαδίκτυο, τα προσωπικά του στοιχεία που εισήλθαν στην πολιτική και ακριβώς τα ίδια με τα προσωπικά του στοιχεία όταν θα αποχωρήσουν. Πιστεύουμε ότι οι πολίτες μας, ως ενεργοί πολίτες, από τη στιγμή που θα μπορούν και θα έχουν δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα, να προτείνουν και να συναποφασίζουν για αυτά που τους αφορούν, θα συμπορευτούν μαζί μας σε μια ειλικρινή, σε μια καθαρή, αλλά και ανοιχτή προσώπηση